Θα αναφερθώ για πολύ λίγα λεπτά στο γενικό πολιτικό πλαίσιο, αλλά και στα τοπικά θέματα της περιοχής μας. Και στη συνέχεια πιστεύω ότι με τις ερωτήσεις τις οποίες θα κάνετε μπορούμε να διευκρινίσουμε όλα τα θέματα. Κυρίως είναι για να ρωτήσετε εσείς αυτή η συνέντευξη και όχι για να βγάλουμε εμείς, να μονολογήσουμε και να θέσουμε εμείς σε τύπο διαγγέλματος. Λοιπόν, γενικά το πολιτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται στη χώρα μετά από 3 χρόνια στην διακυβέρνηση της κυβέρνησης με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η χώρα έχει, φαίνεται να έχει πλέον τις προοπτικές ανάπτυξης και εξόδου από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 και πιστεύουμε και θέση μας είναι ότι θα είναι μια καθαρή έξοδος η οποία θα δώσει στη χώρα μεγαλύτερες δυνατότητες και περισσότερα εργαλεία άσκησης πολιτικής προς όφελος των πολιτών. Το στίγμα μας και η πολιτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι βέβαια η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενδυνάμωση της κοινωνίας και σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο στόχος ήταν να βγούμε από αυτό το τούνελ στο οποίο βρεθήκαμε με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων με την κοινωνία όρθια και με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Τώρα, επειδή βλέπουμε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία σκληραίνει τις τάσεις της και προσπαθεί να ασκήσει μια αντιπολιτευτική τακτική μηδενιστική, βλέποντας ότι το αφήγημα των προηγούμενων ετών καταραίει, δεν τους έχει βγει κανένα από τα σχήματα και τα αφηγήματα τα οποία προσπάθησαν να περάσουν στην ελληνική κοινωνία. Απέτυχε το σενάριο της αριστερής παρένθεσης, απέτυχε το σενάριο του ότι δεν θα κλείσει η αξιολόγηση και ότι θα αναγκαστούμε να πάρουμε όλο και περισσότερα μέτρα και στο τέλος θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση και θα αναγκαστεί η κυβέρνηση να οδηγηθεί σε εκλογές, τις οποίες ζητούσαμε από την πρώτη στιγμή. Απέτυχε το σενάριο απέτυχαν όλα αυτά τα σενάρια με αποτέλεσμα να έχουμε μία στροφή της Νέας Δημοκρατίας σε έναν ακραίο λόγο ο οποίος προσπαθεί να μηδενίσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης. Όσο αφορά και τα τοπικά θέματα, στην προσπάθεια την οποία είχε αναλάβει η Νομαρχιακή Επιτροπή εδώ και 2 χρόνια για την αξιοποίηση των δημοσίων κτίριων, νομίζω ότι έχουμε τα πρώτα σοβαρά και απτά αποτελέσματα και αυτό οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία σε μια έντονη επίθεση εναντίον της Νομαρχιακής Επιτροπής και στοχοποιώντας προσωπικά ορισμένα μέλη της και παραδόξως βρέθηκε ταυτισμένη με ιδιωτικά συμφέροντα, πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι συνάδει με την πολιτική ενός κόμματος το οποίο ενδιαφέρεται για το δημόσιο συμφέρον. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται το οποίο οδηγεί σε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση και νομίζω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα οξυνθούν ακόμη περισσότερο οι επιθέσεις από τη Νέα Δημοκρατία καθώς θα βλέπει να βελτιώνεται όλο και περισσότερο η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία. Η προκήρυξη έγινε υπηρεσιακά. Την προκήρυξη δεν την κάνει η ίδια κυβέρνηση. Υπάρχουν μηχανισμοί διοικητικοί οι οποίοι προκηρύσουν τους διαγωνισμούς. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε εκείνη την εποχή απόφαση και η υπουργική απόφαση από τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη, ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικών, η οποία υπουργική απόφαση έλεγε ότι θα πρέπει να παγώσουν οι διαγωνισμοί μέχρι να εκπονηθεί ένα master plan αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και στη συνέχεια να δούμε πού μπορούν αυτές οι υπηρεσίες να στεγαστούν. Εκτός από τις εκείνες περιπτώσεις που υπήρχε επιτακτική ανάγκη. Αυτή ήταν η υπουργική απόφαση. Έγινε αυτός ο διαγωνισμός, η προκήρυξη του διαγωνισμού, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις προκήρυξεις όλων αυτών των διαγωνισμών υπάρχει ένας όρος. Εάν υπάρξει δημόσιο κτίριο διαθέσιμο και οποιαδήποτε στιγμή υπάρξει αυτό το δημόσιο κτίριο, η δημόσια υπηρεσία μεταφέρεται σε αυτό το κτίριο. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε και μετά από 1 χρόνο και μετά από 2 χρόνια από αυτό το διαγωνισμό να μεταφερθεί η ΒΟΗ σε ένα δημόσιο κτίριο, εφόσον υπήρχε. Το ίδιο ισχύει για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και είναι στις διακηρύξεις όλων των διαγωνισμών. Ο κ. Παναγιωτήτης δεν υπέγραψε την σχετική σύμβαση.
Είχε πάρει όμως εντολή να προβεί σε ορισμένες κατασκευές και εργασίες, για τις οποίες, όπως κατά κύριο ισχυρίζεται, έχει ξοδέψει κάποια χρήματα. Το γεγονός ότι δεν υπέγραψε, είναι υπέρ του ή κατά του για να αποζημιωθεί από τυχόν εξέλιξη αρνητική για το ίδιο. Λοιπόν, να απαντήσω λίγο, γιατί είμαι πρώην συντονιστής και έχει τραβήξει το μαρτύριο όλο αυτό το καιρό. Ξεκινάμε λίγο λάθος. Πάμε σε προσωπικό, δηλαδή, είπα και ο κύριος Παναγιωτίδης. Όλα τα θέματα μπορούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ναι, λοιπόν. Καταρχήν, έχει γίνει μια διακήρυξη. Λοιπόν, που έχει γίνει για το θέμα της εφορίας της Καστοριάς. Στη διακήρυξη αυτή, μέσα, που υπογράψανε η αποκεντρωμένη, η κτηματική υπηρεσία, η φορεία και κάποιοι άλλοι, επιλέξαν ότι πρέπει να πάει στον Παναγιωτίδη. Συγκεκριμένη δηλαδή. Λοιπόν, ήταν ο μοναδικός από ό,τι φάνηκε. Τώρα δεν θέλω να πούμε σε αυτή τη λεπτομέρεια. Αυτός που μπαίνει σε μια διακήρυξη, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, ότι πρέπει το κτίριο που προσφέρει να είναι καθαρό. Εντάξει, εδώ θα απαντήσω, γιατί τώρα μια και μπαίνει το θέμα με κάποιο έγγραφο που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία την περασμένη εβδομάδα, που θέλει να το υπογράφω εγώ, ο πρώην συντονιστής της Ομαρχιακής, ζητούσαμε αν στο διαγωνισμό αυτό που έγινε, έγινε σωστά, ναι ή όχι. Η πολυδομή ήταν υποχρεωμένη να μας πει αν το κτίριο που μπήκε στο διαγωνισμό ήταν αυτό. Λοιπόν, κανένας δεν ρώτησε, με πολύ ευκολία όλοι βγάλανε ότι έκανε αίτηση. Στην αίτηση αυτή, η απάντηση που πήραμε από την πολυδομή, ρώτησε κανένας τι έγινε, τι πόρισμα βγήκε. Η απάντηση, γιατί δεν θέλω να πούμε σε χαρτοπόλεμο με την Δημοκρατία, ήδη αυτή είναι η απάντηση που έδωσε η πολυοδομία, είναι αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Οικονομικών. Και ξέρουν καλά όλοι τι πόρισμα έβγαλε η πολυοδομία. Δεν θέλω να πω τι έβγαλε η πολυοδομία, ξέρει και ο ιδιοκτήτης και όλοι αυτοί που ήταν στην Επιτροπή τι έβγαλε. Ότι μπήκε κάποιος μέσα σε ένα διαγωνισμό με ψευδή δήλωση. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να ρωτήσει η Επιτροπή, το κτίριο που μπαίνει στο διαγωνισμό είναι καθαρό. Δυστυχώς. Σε αυτή την απάντηση, μέχρι τώρα δεν την έχει δώσει κανένας από την Επιτροπή. Λοιπόν, εμείς σαν Νομαρχιακή Επιτροπή πήραμε μια πρωτοβουλία. Όλα τα κτίρια, τα κρατικά, να αξιοποιηθούν. Είναι λυπηρό σήμερα, εδώ και πόσα χρόνια, το κτίριο της παλιάς νομαρχίας, ναι, της περιφέρειας, κάποτε είχε 600 άτομα και σήμερα είναι 140 άτομα. Δηλαδή, γιατί έχουμε ένα κτίριο που είχε πάντα όλες τις υπηρεσίες και ξαφνικά διαμαγείας, όλες οι υπηρεσίες βγήκαν έξω. Ποιος τις έβγαλε έξω? Εδώ δεν απαντάει κανένας. Διότι αυτό το πράγμα που συναντήσαμε τη διετία αυτή, και ειδικά σαν άτομο, ήταν φοβερό. Δηλαδή, να δίνουμε ένα αγώνα, να υπερασπίσουμε το δίκαιό μας, όλο το λαό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πληρώνουμε φόρους και το κράτος να ξοδεύει λεφτά σε ιδιώτες. Αν δεν έχουμε δικά μας κτίρια, ναι, να πάμε σε ιδιώτες. Αλλά έχουμε δικά μας κτίρια να τα αδειάζουμε και κανένας δεν επεμβαίνει. Και βρισκόμαστε σήμερα κάποιοι από εμάς σε κάποια αυτό με πολύ ευκολία. Κάποιοι λέει, έκανε λέει αίτηση. Έκανε αίτηση, βεβαίως έκανε αίτηση. Ότι πρέπει το κτίριο αυτό που μπήκε στο διαγωνισμό, στη διακήρυξη αυτή, που αν τη διαβάσουμε δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Αν θέλουν κάποιοι να πάμε και σε κόντρα με δικαστήρια, είμαστε διατεθειμένοι. Γιατί εδώ μέσα αυτή είναι η διακήρυξη, δεν θέλω να πω σε άλλα πράγματα. Να σου λέω κάτι, Περικλή. Ναι, συγγνώμη. Νομίζω το κυριότερο μέρος της ερώτησης απαντήθηκε και πριν από τον συντονιστή. Δηλαδή, ο όποιος ιδιώτης αναλαμβάνει να συμμετάσχει σε ένα παρόμοιο διαγωνισμό, από τη στιγμή που υπάρχει ο νόμος που λέει ανά πάσα στιγμή, αν βρεθεί δημόσιο κτίριο, φεύγει η υπηρεσία, αναλαμβάνει και το αντίστοιχο ρίσκο. Και η διευκρίνηση είναι αν την αναλαμβάνει, αν παίρνει υποζημίωση, αν έχει ή δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση. Αυτό δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση. Νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει υπογράψει και μπορεί να φύγει η υπηρεσία, πόσο μάλλον όταν δεν έχει υπογράψει. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο που ήθελα να τονίσω στο κομμάτι αυτό, γιατί έχει κατά κόρον βγει στη δημοσιότητα και έχει συζητηθεί. Τις πρωτοβουλίες εμείς τις πήραμε από τον Μάρτη του 2016. Για να βρούμε κάποιο κτίριο να στεγάσουμε την υπηρεσία. Και αν θέλετε, κύριε Νατσούλη, να πω ότι εσείς υπήρξατε και η αφορμή για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί ήσταν ο πρώτος που δημοσιεύσατε
την απόφαση, τη διαδικασία αυτή με την κατάσταση εφορίας. Εμείς δεν είχαμε κάποια άλλη ενημέρωση, από εσάς το πληροφορηθήκαμε και μάθαμε για την ιστορία αυτή. Από τον Μάρτιο λοιπόν του 2016 μέχρι την στιγμή πριν λίγους μήνες που έγιναν οι εργασίες αυτές, όλο το διάστημα αυτό, εμείς δεν κρύψαμε, δημόσια είπαμε ότι κάνουμε ενέργειες και σε προσωπικό επίπεδο αν θέλετε, που θα έπρεπε κάποιοι άλλοι να τις κάνουν αυτές. Παρ' όλα αυτά, μέσα από το έλλειμμα αυτό που υπάρχει στη λειτουργία του κράτους, αναγκάστηκαν κάποιοι ενεργοί πολίτες να πάρουν την πρωτοβουλία αυτή, να κάνουν τις κινήσεις αυτές. Άρα λοιπόν, και ο ιδιώτης γνώριζε ότι υπάρχουν αυτές τις πρωτοβουλίες, υπάρχουν αυτές τις συζητήσεις. Άρα δεν ήταν ένας κεραυνός εν εθρία. Νομίζω... Να ρωτήσω κάτι για την Θα το απαντήσω αυτό, διότι εδώ ήταν ένα θέμα που το έπεσε Νέα Δημοκρατία. Θα το απαντήσω σκληρά. Αγγίζει τα όρια της γελιότητας. Αγγίζει τα όρια της γελιότητας. Τι μετακινήσει υπαλλήλων με εκείνον. 45 υπάλληλοι είναι στη ΔΟΗ. Τώρα, εάν τα 55 τώρα, 65 είναι στο οργανόγραμμα. Εάν υπάρχει, δεν μπορούν αυτοί οι υπάλληλοι να χωρέσουν σε έναν όροφο 1.165 τετραγωνικών μεικτών. Επίσης, υπάρχουν ορισμένα θέματα. Η ΔΟΗ γενικά πρέπει να ξέρετε, οι εφορίες, μειώνει το κύκλο των εργασιών τους, διότι πλέον πάρα πολλές από τις λειτουργίες τους γίνονται είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω τραπεζών. Εάν πάτε το πρωί σε μια τράπεζα, θα δείτε ότι το 90% των εργασιών πλέον είναι συναλλαγές και πληρωμές του δημοσίου. Αν κάποιος θέλει να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, δεν θα πάει στη ΔΟΗ, πάει στην τράπεζα πλέον. Οπότε οι συναλλαγές. Ούτε καν στην τράπεζα. Ηλεκτρονικά θα πει στο ίντερνετ, θα πληρώσει μέσα. Είναι... Μήπως τελικά συγχωνευτούν οι ΔΟΗ και πάει στράφει όλη αυτή τη διαδικασία. Η ΔΟΗ σε κάθε νομό, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσει να υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει θέμα ούτε μετάταξη. Και αυτά που λένε περί απολύσεως υπαλλήλων, ακούσαμε δηλαδή τέρατα αυτές τις μέρες. Απολύσεις υπαλλήλων. Απολύσεις υπαλλήλων είναι η Νέα Δημοκρατία και ο νυν αρχηγός της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αυτός ο οποίος έχει κάνει απολύσεις. Εμείς δεν έχουμε κάνει καμιά απόλυση, αντίθετα έχουμε κάνει προσλήψεις με στόχο το κοινωνικό κράτος και την ενίσχυση των υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους. Μπορώ να πω και δεν την έχει αναδειχθεί και εδώ υπάρχει ένα παράπονο, έτσι θα το πω, από μέρος της κυβέρνησης και του κόμματος και της Νομαρχικής Επιτροπής. Δεν έχει αναδειχθεί στο έπακρο αυτή η στήριξη του κοινωνικού κράτους. Πόσους γιατρούς είχαμε στα νοσοκομεία, και πάρτε και το δικό μας νοσοκομείο, το 2008 και πόσους έχουμε σήμερα. Κάντε ένα ρεπορτάζ, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να δείτε πόσους έχουμε. Όταν υπήρχε ένας γιατρός στη Βάρβια και τώρα υπάρχουν τέσσερις, θα καταλάβετε τη διαφορά και την καταλαβαίνει και ο πολίτης. Όταν ο ανασφάλιστος δεν μπορούσε να έχει καμιά πρόσβαση στο νοσοκομείο και πλήρωνε και 5 ευρώ για να μπει στο νοσοκομείο. Και τριμελής επιτροπή για να νοσηλευτεί. Και τώρα με το ΆΜΚΑ του μόνο, ο ανασφάλιστος, που ξέρετε πόσοι ανασφάλιστοι είναι στην Ελλάδα και πόσοι δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους κάθε μήνα λόγω της κρίσης, μπορεί να έχει όλη αυτή την ιατροφαρμακευτική περίφαλψη άμεσα. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση και μια μεγάλη έτσι, τομή αυτής της κυβέρνησης. Άρα, απολύσεις υπαλλήλων δεν κάναμε εμείς, απολύσεις υπαλλήλων έκανε η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο προηγούμενο θέμα. Το οποίο δεν υφίστανται τώρα. Από το 2009, εγώ θυμάμαι, το έχω αναδείξει για την αποκέντρωση εντός εισαγωγικών τόσων δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες πήγαν σε ιδιωτικά κτίρια. Από τότε μέχρι τώρα είναι μια σκανδαλώδης διαδικασία. Για να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα, δεν πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες από κάποιους επιτέλους. Κοιτάξτε, ξέρετε. Να απαντήσετε σε αυτό. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό και πράγματι σωστά το αναδεικνύεται. Μας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία γιατί προσπαθούμε να μεταφέρουμε μια δημόσια υπηρεσία σε ένα δημόσιο κτίριο και να αξιοποιήσουμε όλα τα δημόσια κτίρια. Από αυτό το διάλογο, κύριε Ιατρίδη, και από αυτή την πρωτοβουλία, έχει αναδειχθεί ένα μεγάλο θέμα και έχουν βρεθεί πάρα πολλά κτίρια τα οποία ήταν σε αχρηστία ή δεν τα ήξεραν ότι υπάρχουν. Ακόμα και η ίδια η εκτιματική υπηρεσία του κράτους δεν ήξερε ότι υπάρχουν κτίρια που τις ανήκουν.
Και βρεθήκαμε από εκεί που δεν υπήρχε κάποιο κτίριο να έχουμε 14 κτίρια του Δήμου, τα οποία βρέθηκαν να υπάρχει το κτίριο της Ομόνοιας κτλ. Κτλ. Να μην τα αναλύσω όλα. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση και δείχνει ότι όταν υπάρχουν πρωτοβουλίες, όταν υπάρχει διάλογος, όταν υπάρχει ζήμωση στην κοινωνία, μπορούμε να έχουμε καλύτερες λύσεις προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Τώρα, γι' αυτό που λέτε, πράγματι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες πηγαίνουν σε ιδιωτικά κτίρια και με μεγάλο κόστος. Το κόστος που πλήρωσε το δημόσιο για την εφορία στο ιδιωτικό κτίριο την τελευταία δεκαετία αγγίζει περίπου τα 2 δισεκατομμύρια. Εκατομμύρια, συγγνώμη, ναι. Είμαι στις βραχνές. Παραπάνω από 2 εκατομμύρια. Και το κόστος για το νέο ιδιωτικό κτίριο ήταν άλλο 1 εκατομμύριο. 3 εκατομμύρια ευρώ. Ας μας πει η Νέα Δημοκρατία αν τα 3 εκατομμύρια ευρώ τα πλήρωσε από την τσέπη της, τα έχει διαθέσιμα και να απαντήσει στους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν τις εισφορές τους και στους οποίους είχε κόψει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους μισθούς και τις συντάξεις 4-5 φορές. Παραμένω στο θέμα. Θα πω για τις ευθύνες. Κοιτάξτε, προφανώς και θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Όμως, όπως ξέρετε, οι πολιτικές ευθύνες είναι προφανείς και ζητάμε και από τους πολίτες να τις καταλογίσουν εκεί που αρμόζουν και που ανήκουν. Δηλαδή στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν αυτά τα χρόνια. Αν μιλάτε τώρα για ποινικές ευθύνες και. Έχουν παραγραφεί και όχι μόνο αυτό. Όπως ξέρετε, όλοι οι διαγωνισμοί είναι νομότυποι. Νόμιμοι μπορεί να μην είναι, νομότυποι είναι. Οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγει κάποια άκρη. Εδώ, για να πιάσω και το θέμα που έδειξε νωρίτερα ο Περικλής ο Ζαγάρας, έγινε μια καταγγελία για έλεγχο των πολεοδομικών παραβάσεων ενός κτηρίου. Και αυτό η Νόβε το ανοίγαγε σε μείζον θέμα, σε σημαία, λες και δεν έχει δικαίωμα ένας οποιοσδήποτε πολίτης, και εσείς έχετε δικαίωμα και εγώ και οποιοσδήποτε, να προσφύγει και να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον. Είναι υποχρέωση του κάθε πολίτη. Εντάξει, τώρα, πόσο μάλλον δεν είναι λίγο οξύμορο. Είναι οξύμορο και παράλογο. Σε ένα καιρό, χρονικό διάστημα το οποίο πλήττεται η ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Είναι λίγο οξύμορο νομαρχιακή επιτροπή να κάνει ένα ερώτημα αν υπάρχουν πολυοδομικές παραβάσεις. Και το ερώτημα είναι για ποιο λόγο το κάνετε, εάν πάρει το κράτος απόφαση να μεταφερθούν οι υπηρεσίες και να μην πάνε στον ανάδοχο ή σε αυτόν που θα έπρεπε να πάνε που κάνετε το ερώτημα, θα εμπόδιζε κάτι να μεταφερθούν οι υπηρεσίες? Εάν τώρα, να ολοκληρώσω το ερώτημα για να απαντήσω ολοκληρωμένα, εάν τώρα εντοπίστηκαν κάποιες παραβάσεις, αυτό τι έχει να κάνει με την μεταφορά της υπηρεσίας? Εκεί μήπως συγκρούεται δηλαδή ο ιδιώτης με το κράτος για έναν έλεγχο τον οποίο επειδή θέλουμε να κλείσουμε στόματα το κάνουμε? Η ερώτηση είναι λίγο μπερδεμένη, θα την απαντήσω. Είναι λίγο, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο ιδιώτης πρέπει από τη στιγμή που μπαίνει σε ένα διαγωνισμό να πληρεί τους όρους διαγωνισμού. Δηλαδή αν υπήρχε και άλλος ιδιώτης θα μπορούσε να έχει προσφύγει αυτός. Βεβαίως. Άλλο ιδιώτης προς ιδιώτη και άλλο επιχειρηματική επιτροπή. Δύο λεπτά. Επειδή είπατε, θα σας απαντήσω. Επειδή είπατε κάτι για την επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα είναι ανοίγω μια επιχείρηση, προσπαθώ να πουλήσω ένα προϊόν, να κάνω εξαγωγές, να φέρω συνάλλαγμα στη χώρα. Επιχείρηση δηλαδή είναι, ας πούμε, μια γνωστική. Όχι, αφήστε να απαντήσω. Αφήστε να απαντήσω. Μου λέτε ότι σας κάνω μπερδεμένο ερώτημα και δεν μου απαντήσω αυτό που σας λέω. Α, σας το απαντήσω ένα προς ένα. Τώρα το ιδιώτη. Συγγνώμη, σας κάνω ερώτημα. Με προσπάθεια μου λέτε ότι είναι μπερδεμένο το ερώτημά μου και με πάτε αλλού πάλι. Δεν θα σας πω πουθενά. Θα σας το απαντήσω ένα προς ένα σε όλα τα σημεία. Είμαι προσβάτη και μου λέτε εμπερδεμένο το ερώτημα. Δεν προσβολή δεν εμπερδεμένο. Εντάξει. Αφήστε το να ολοκληρώσει και ίσως θα το εξηγήσει αυτό. Εγώ δεν είναι προβλημάτο, το κατάλαβε πολύ καλά. Δεν είναι εμπερδεμένο το ερώτημα, θα το ξεμπερδέψουμε, θα το απαντήσουμε. Λοιπόν, πρώτον, επιχειρηματικότητα ιδιωτική είναι το ανοίγω μια επιχείρηση και προσπαθώ να κάνω ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ή μια καινοτομία που αυτό είναι που λείπει στη χώρα αυτή τη στιγμή και με αυτή να ζήσω εγώ και να μπορέσω να φέρω και συνάλλαγμα, να φέρω πόρους στην κοινωνία και στη χώρα. Δηλαδή, όταν κάνουμε μια γουνοποιητική επιχείρηση και εξάγουμε γούνες, έχει μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι να ζω από ενίκεια του κράτους. Έτσι, να υπήρχε στα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια σκληρή κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα στη χώρα, η οποία μας οδήγησε και στην χρεοκοπία. Για να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Υπήρχαν διαπλοκές και συνδέσεις ιδιωτών με το κράτος, οι οποίες μας οδήγησαν στην χρεοκοπία. Αυτό δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανένας Έλληνας πολίτης, οποιοδήποτε κομματικής τοποθέτησης. Και νομίζω ότι ούτε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβητούν το γεγονός ότι υπήρξαν αυτά στη χώρα. Και οι ίδιοι απαιτούν νοικοκύρεμα και οι ίδιοι είναι υπέρ της πρωτοβουλίας αυτής του νοικοκυρέματος του δημοσίου τομέα
και τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών στα δημόσια κτίρια. Εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολλούς πολίτες που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μαζί μας αυτή την προσπάθεια. Ναι, αλλά κύριε Μπαλταγιάννη, συγγνώμη να διακόψω. Ένα δευτερόλεπτο. Συγγνώμη. Κατηγορείτε. Συγγνώμη, παιδιά. Κατηγορούμε συλλήβδην κάθε άνθρωπο που νοικιάζει κτίριο στο δημόσιο. Δεν κατηγορούμε κανέναν. Μιλάμε για την ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Η ιδιωτική επιχειρηματικότητα είναι ένα πράγμα. Το ενίκιο είναι ένα άλλο πράγμα. Ναι, ωραία. Ναι, κατηγορούμε όποιον ενοικιάζει κτίρια. Δεν κατηγορούμε κανέναν. Ξεκαθαρίζω ποια είναι η επιχειρηματικότητα και ποιο είναι το ενοικιαστήριο. Άλλο νοικιάζω κάτι, άλλο είμαι επιχειρηματίας. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Πριν είναι στέκη, δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση και επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα είναι. Δεν είναι. Το ενοικιαστήριο είναι ένα πράγμα, το επιχειρηματικότητα είναι άλλο πράγμα. Μέσα από την επιχείρηση να φτάσουμε λίγο στην ουσία. Να σας παρακαλώ, να αφήσουμε λίγο τους ορισμούς. Είναι λίγο περίεργο γιατί... Να αφήσουμε λίγο τους ορισμούς στην ουσία. Να πάμε στην ουσία. Η ουσία είναι η εξής, συγγνώμη λίγο Στέφανα, μου επιτρέψεις λίγο. Μιλάς τόση ώρα και κουράστηκες, κόλλησες το λαιμό. Εξήγησε πλήν ο συντονιστής ότι τα προηγούμενα χρόνια ξοδεύονταν υπέρογκα μεγάλα ποσά για να πάνε σε ιδιώτες να στεγάσουν δημόσιες υπηρεσίες. Ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα οι υπηρεσίες αυτές να στεγαστούν σε δημόσια κτίρια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι δεν θα είχαμε τους φόρους που έχουμε, δεν θα είχαμε τις περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, δεν θα είχαμε αυτό το μάτωμα το οικονομικό που υφίσταται σήμερα ο Έλληνας πολίτης. Όχι, ήταν το μοναδικό βέβαια, έτσι. Υπήρχε και η Νοβάρτης, υπήρχαν και τα εξοπλιστικά. Υπήρχαν και τα δημόσια έργα, βλέπετε να δει απρόσβατα κτλ. Το ερώτημα είναι άλλο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Η πρωτοβουλία που πήρε η Νομαρχιακή Επιτροπή και το εξήγησε και ο Περικλής και ο Στέφανος, είναι μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να πάρει οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης, ενεργός πολίτης που ενδιαφέρεται για αυτόν τον τόπο. Αν έχει συμφέρον. Σαφώς. Μόλις τώρα εξήγησα ποιο είναι το συμφέρον του Έλληνα πολίτη να στεγάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες σε δημόσια κτίρια και όχι σε ιδιώτες. Και όπως ξέρετε, τα μισθώματα αυτά στους ιδιώτες δεν ήταν μισθώματα με τιμές αγοράς, ήταν υπέρογκα μισθώματα. Η εφορία ξεκίνησε με 17.000 το μήνα. Εγώ άλλο ρώτησα. Εγώ ρώτησα, έτσι, η νομιμότητα του κτιρίου με τη δική σας απόφαση και του κράτους απόφαση να μεταφερθούν οι υπηρεσίες από ένα άλλο, άλλο ιδιωτικό κτίριο σε δημόσιο κτίριο, δεν έχει να κάνει με τον Ντομόπουλο που έχει παράνομο κτίριο που θα τον νοικιάζε την επόμενη τετραετία. Είναι πρόσχημα ή προσπαθείτε να αποφύγετε? Είναι πρόσχημα ή προσπαθείτε, αν κάνει ένσταση ο κύριος αυτός που έχει τη σύμβαση, για να διεκδικήσει κάποια μακρινά λεφτά και εσείς να υπερασπιστείτε. Διότι ούτως ή άλλως με απόφαση κρατική του κράτους μεταφέρονται οι υπηρεσίες στο δημόσιο κτίριο της περιφερειακής ενότητας. Ο διαγωνισμός δεν είχε λήξει. Δεν είχαν πέσει υπογραφές. Δεν είχαμε την επικύρωση του διαγωνισμού. Ξεκίνησε μια διαδικασία, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ναι, η απόφασή σας όμως δεν είναι να μεταφερθούν οι υπηρεσίες στο δημόσιο χώρο. Θα το απαντήσω. Μακάρι να είχαμε φτάσει στο σημείο η Ελλάδα να λειτουργούσε έτσι το κράτος, το δημόσιο, ώστε να μην χρειάζονταν οποιαδήποτε παρέμβαση της νομαρχιακής ή κάποιου πολίτη για να προασπίσει το δημόσιο συμφέρον. Δυστυχώς, δεν λειτουργεί έτσι το κράτος στην Ελλάδα. Δεν πάει η υπηρεσία να ελέγξει. Αυτοί που αναλάβαν να κάνουν το διαγωνισμό, δυστυχώς, δεν φροντίσαν να ελέγξουν αν το κτίριο αυτό πληρεί τις προϋποθέσεις να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Δηλαδή, δεν έγινε αυτό. Δηλαδή, εκτιματική η έκθεσή σα δηλαδή είναι ότι το κτίριο είναι παράνομο. Το Δήμο Καστοριά συγκεκριμένα. Όχι όλοι μαζί. Η Επιτροπή Συνεργασία για την Αρμόδια Υπηρεσία. Η Επιτροπή Συνεργασία για την Αρμόδια Υπηρεσία. Δεν έξασε κανένα. Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορεί να πετάξει συνέχεια. Ένα ένα απλά δεν θα κάνει ερώτηση. Δεν γίνεται. Ένα ένα. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου βγάζει το διαγωνισμό. Η Επιτροπή ελέγχει την πορεία των εργασιών και την εξάρτηση. Αυτοί που ήταν να ελέγξουν λοιπόν την καταλληλότητα του κτηρίου, προφανώς δεν το κάνανε. Το αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν το κάνανε. Άρα μιλάτε για την Επιτροπή Στέγασης και όχι για την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Όποιος είχε την αρμοδιότητα δια του νόμου.
αυτή που είναι αυτό. Και αυτό δεν έγινε αυτό. Και αυτό δεν είναι μόνο τώρα. Είναι και στα προηγούμενα χρόνια όπου στεγάστηκαν υπηρεσίες σε διάφορα κτίρια. Και εξακολουθούν να στεγάζουν στο συγκεκριμένο. Δεν μας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο. Αυτό είναι μεγάλο. Δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο. Μιλάμε για όλα τα δημόσια κτίρια τα οποία στέγασαν δημόσιες υπηρεσίες και πολλά είχαν παρανομίες. Πολλά. Δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο κτίριο, είναι πολλά κτίρια τα οποία έχουν παρανομίες. Χωρίς να δίνει γενομαχία όμως. Παλιά, κανένα δημόσιο κτίριο δεν απαιτούνταν να έχει άδεια. Αλλά το θέμα που πήγε σωστά. Εκεί υπάρχουν στο συγκεκριμένο κτίριο και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Για αυτές τίθεται θέμα παραμονής. Νομίζω αυτή την ερώτηση, καλό είναι να την κάνετε στους αρμοδίους. Εμείς δεν είμαστε ελεγκτική υπηρεσία του δημοσίου. Επισημάναμε μία παρανομία. Νομίζω υπάρχουν ελεγκτικοί φορείς στο δημόσιο που μπορούν να σας απαντήσουν. Δηλαδή οι αποκεντρωμένοι. Οι αποκεντρωμένοι. Για τον έλεγχο. Όχι, όχι. Οι αποκεντρωμένοι. Οι αποκεντρωμένοι έχουν υπηρεσίες σε κάποιους ιδιώτες. Είναι αποκεντρωμένοι πάλι. Άρα ο φυσικός προϊστάμενος όλων αυτών των υπηρεσιών είναι ο κρατικός περιφερειάρχης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ο κυβερνητικός. Ούτε ο κυβερνητικός. Δύο λεπτά. Ο περιφερειάρχης της αποκεντρωμένης δεν είναι πλέον συντονιστής. Δεν είναι πλέον διορισμένος. Είναι δημόσιος υπάλληλος ο οποίος έχει επιλεγεί με ΑΣΕ. Υπηρεσιακός παράγοντας δηλαδή. Είχε τα προσόντα αυτό και αυτό πήρε τη θέση. Δεν είναι διορισμένος, δεν είναι όπως ήταν προηγουμένως η κυρία Εφταξία, αν θυμάμαι καλά, η οποία ήταν Εφταξά, η οποία ήταν διορισμένη. Ναι, δεν πάει όμως. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο φυσικός προϊστάμενος όλων ναι, αυτών αλλά των δεν είναι κυβερνητικός. Και των ηλεκτρικών μηχανισμών. Ναι, νομίζω είναι μια καλή ερώτηση που θα απευθύνεται στον συντονιστή. Δεν είναι κυβερνητικός. Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είναι κυβερνητικός, δεν τον διόρισε η κυβέρνηση. Δηλαδή στην προηγούμενη περίπτωση που κάνατε αυτή την έρευνα, ποιος ήταν ο στόχος. Να διασφαλίσετε το κράτος, να διασφαλίσετε να μην πληρωθεί επιβάρηση γιατί ο κύριος έκανε κάποιες εργασίες. Είναι ποιος ήταν ο στόχος μας είναι πάντα το δημόσιο συμφέρον. Εφόσον υπάρχει, εσείς μένετε στον τύπο ή στην ουσία, υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα. Υπήρχε έκθεση πολεμικής. Σας τη λέω. Ούτε στον τύπο ούτε στην ουσία. Σας το λέω. Σας λέω ξεκάθαρη απάντηση. Υπάρχει έκθεση της πολεμικής η οποία περιγράφει τα γεγονότα. Την οποία την ελέγξατε εσείς όμως. Εμείς την παρακινήσατε. Είμαστε ελεγκτικοί. Εμείς κάναμε ερώτημα. Ο Πύρκλειος. Όταν ανέβασα το θέμα με αφορμή τη συνέντευξη από την Όδη Καστοριά, με πήρε ένα ακροατή και μου λέει όταν θα πάτε στους Σιριζέους. Να τους, έτσι ακριβώς ήταν η ερώτηση, να τους ρωτήσετε το κτίριο που έχουν τα γραφεία τους, το ελέγξαν αν έχει πολεοδομικές. Δεν είναι δημόσιο κτίριο. Δεν στεγάζει δημόσια υπηρεσία. Έχει μεγάλη διαφορά. Συγγνώμη λίγο. Εσείς, όχι προσωπικά, ενώ σαν Έλληνας πολίτης, πληρώνετε κάτι για το γραφείο αυτό. Όχι. Μα εκεί δεν πήγαμε όμως ακόμα. Κοιτάξτε, θα σας εξηγήσω ένα πράγμα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν μας πήγαμε, εσείς λέτε ότι θα έπρεπε να πάμε. Όχι, επειδή είχατε πάρει, αυτό ρώτησα και μπερδευτήκαμε και στα ερωτήματα. Ρώτησα αφού επλεονή απόφαση είναι να πάτε στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά, ποιος ο λόγος να κάνετε αυτή τη διερεύνηση, αν ήταν παράνομο το κτίριο αυτό ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι σαφέστατη. Πολεοδομικό κτίριο το οποίο πληρεί τις πολεοδομικές προδιαγραφές. Είναι σαφέστατο. Να ανατρέψετε όμως την. Η διακήρυξη απόφαση για το καλό του κράτους. Προφανώς. Αν ήταν καλά οι πολεοδομικές οι κανόνες που έχει αυτό το κτίριο, δεν θα είχατε αντίρρηση να πάνε εκεί τα. Όχι βέβαια. Συνέχισε την διαδικασία να φέσει δημόσιο κτίριο. Να το πει έτσι. Αντίρρηση γενικά εμείς το πλαίσιο περιγράψαμε. Οι δικές μας κινήσεις είναι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες σε δημόσια κτίρια. Τώρα, αν με κάποιο τρόπο νόμιμα πήγαινε εκεί η ΔΟΗ, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Συγγνώμη λίγο, να δώσω μια διευκρίνηση. Από το καλοκαίρι το 2016 ήξερε αυτός που θα έμεινε στο διαγωνισμό όπως μπήκε ότι εμείς σαν Νομαρχιακή Επιτροπή είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία και είπαμε ότι πρέπει όλες οι υπηρεσίες, οι κρατικές, να πάνε σε κρατικά κτίρια. Ήξερε την πρόθεση την δικιά μας. Λοιπόν, ένα δεύτερο, ότι εμείς δεν πάμε κόντρα με τον ιδιώτη. Ο ιδιώτης πήγε κόντρα με το κράτος. Όταν βλέπει ότι τα κρατικά κτίρια είναι άδεια, με τι θράσος μπαίνει σε ένα διαγωνισμό μέσα. Εσείς πότε δεν μπορούμε να το αποδοθούμε για το διαγωνισμό. Το κράτος και η κυβέρνησή σας έκανε το διαγωνισμό. Επειδή από το 16 μέχρι το 15 μέχρι το 16 το Φλιβάρι που έγινε ο διαγωνισμός που ήταν ο μοναδικός. Ναι, εντάξει. Ο μοναδικός, εντάξει, δεν θέλω να πούμε για να πούμε σε θέσεις λεπτομέρειες, θα βρεθούμε αλλού. Χοντρά.
Εμείς δίνουμε μια μάχη να νοικοκυρέψουμε τον νομό. Συμφωνώ. Σε αυτή την προσπάθεια είστε υπέρ. Εγώ πιστεύω ότι η κοινωνία είναι όλοι υπέρ. Εντάξει. Εμείς δεν αναγκαστήκαμε να πάμε κόντρα με κάποιον ιδιώτη, ο οποίος μπήκε σε ένα διαγωνισμό με αυτόν τον τρόπο που είπαμε. Λοιπόν, πού είναι η δικιά μας η παρανομία? Όχι, το ερώτημά μου είναι πότε ενημερωθήκατε για το διαγωνισμό? Εμείς, όταν προχωρήσαν αυτά όλα τα που είπα πριν, δεν προχωρήσαμε. Θέλω να ρωτήσω μετά. Δύο λεπτά. Επειδή η Δώρα πετάγεται συνέχεια και μας είπε για τα νόμιμα μέσα. Υπάρχει ένα παράνομο μέσο που χρησιμοποιήθηκε. Ναι, ναι. Για όποιον το λέει, και η Νόβε το είπε. Χρησιμοποιήθηκαν παράνομα μέσα πουθενά, υπάρχει κάποια παρανομία κάπου? Αν υπάρχει παρανομία, όποιος έχει παρανομία, πέσουν σαν κελέα. Είμαστε ξεκάθαροι. Πού είναι η παρανομία? Η παρανομία είναι η προάσπιση των νόμων και των δημοσίων συμφέροντος από πότε? Από πότε? Σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει το νόημα των λέξεων τελευταία. Παρανομία δεν είναι η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Παρανομία είναι όταν φύγεται το δημόσιο συμφέρον. Να ρωτήσω κάτι. Θέλω και εγώ ερώτηση. Είμαστε βέβαιοι ότι θα πάμε στην Ομαρχία? Και το λέω αυτό διότι μέχρι και σήμερα ο κ. Αδαμόπουλος επιμένει ότι μπορεί να διαθέσει 600 μέτρα, ούτε καν 601. Εσείς μιλάτε εδώ για 1200. Πράγματα που δεν υπάρχουν για τον κύριο Αδαμόπουλο. Είστε βέβαιοι ότι θα με δοθεί? Υπάρχει απόφαση του Περιφερειάρχη. Πολιτική υπάρχει απόφαση, ναι. Υπάρχει απόφαση του Περιφερειάρχη, υπάρχει έγγραφο του Περιφερειάρχη. Όχι απόφαση, ούτε πολιτική απόφαση. Υπάρχει έγγραφο του Περιφερειάρχη. Το οποίο κοινοποιείται. Το οποίο κοινοποιείται. Λέει και για μετρά. Βέβαια. Αν θέλετε το δώσουμε κιόλα. Στείλαμε, ναι. Υπάρχει έγγραφο λοιπόν του Περιφερειάρχη, Ελληνική Δημοκρατία, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο Περιφερειάρχη. Προς Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Καραγιώργης, Ερακλής 8. Να είμαστε ακριβείς πού είναι, για να μην λέμε για πολιτική απόφαση. Μεταστέγαση της ΒΟΕ Καστοριάς στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Κύριε Γενικέ, σε συνέχεια κτλ. Είμαστε στη. Μισό, γιατί να βλέπω να διαβάσω. Συνολικού μεικτού εμβαδού 1163,11 τετραγωνικά μέτρα. Ότι μπορούμε να διαθέσουμε, λέει ο κ. Καρυπίδης. Κ. Καρυπίδης, το έγγραφο. Κρατήσουμε. Αυτό το είχαν δημοσιεύσει εδώ πέρα, αλλά δυστυχώς. Αυτό δείτε και την ημερομηνία από ό,τι είναι. Γιατί δεν είναι χτεσινή. Τα έχουμε δημοσιεύσει. Δεν είναι χτεσινή ημερομηνία. Διαβάστε και την ημερομηνία. Το 17 Μάη. Μετά το Πάσχα. Έχει ληφθεί καθόλου υπόψη σας η μελέτη? Και να ολοκληρώσουμε σε αυτό. Επειδή αυτό είναι λοιπόν το έγγραφο και στην τελευταία σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα, με συμμετοχή των αρμοδίων, αποφασίστηκε η μεταφορά της ΒΟΗ στον τρίτο όροφο της νομαρχίας. Με απόφαση και της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, η οποία είναι και καφίλια αρμόδια. Και πολύ οικονομικών δηλαδή. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μισό λεπτό, να κάνω μια παρατήρηση για το έγγραφο. Μιλάει για 1163 τετραγωνικά, αλλά μιλάει για μεικτό εμβάδο. Γραφεία λέει 750 μέτρα. Τα 750 μέτρα εδώ λέει δεν μου φτάνουν. Θέλω 1200 καθαρά. Στην τελευταία σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, προϊστάμενος αυτή τη στιγμή ο κ. Πιτσιλίας, λέει ότι εμένα μου φτάνουν αυτά τα μέτρα και θα πάει εκεί. Και μάλιστα στο πνεύμα το εξηγήσαμε και πριν. Και για το αρχείο δημόσιες, οι δημόσιες υπηρεσίες που στεγάζουν εδώ, ο χώρος απαιτούμενος θα μειωθεί λόγω ότι πλέον όλοι και περισσότερες συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά. Δηλαδή τα 5 γκισέ που προβλέποντα πλέον δεν υπήρχαν. Θέλουν μόνο για το αρχείο. Δύο λεπτά για το αρχείο. Το αρχείο είναι 280 μέτρα μεικτά, το οποίο όμως ούτε αυτό χρειάζεται. Γιατί? Γιατί το αρχείο καταργείται μέχρι το 12 και το υπόλοιπο ψηφιοποιείται. Σε δύο χρόνια δεν υπάρχει καν αρχείο. Δεν υπάρχει ανάγκη. Άρα 200, αλλά ακόμα και με την μεγαλύτερη έκταση, με την πλήρη έκταση του οργανογράμματος, 280 μέτρα μεικτά είναι. Οπότε μιλάτε για 700 μέτρα. Και το αρχείο μπορούσε να είναι. Αν και μπαίνουμε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, το θέμα είναι η πόλη. Δηλαδή όλοι φορεί σε πολιτική πρόθεση. Και είναι με τα δεδομένα τα σημερινά. Δηλαδή κάτι χώρε που δεν είναι γραφεία σήμερα μπορούν αύριο με κάποια υποδομή να γίνουν. Μετακόμιση στη δόλη. Από ό,τι συζητήθηκε κάτι μέχρι το τρίμηνο, αυτό δεν. Το τρίμηνο. Προσοχή όμω, δεν είμαστε, το ξαναλέω, εμεί οι αρμόδιε υπηρεσίε, οι οποίε εμεί είμαστε πολιτικό οργανισμό και επιβλέπουμε και προσπαθούμε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι αυτές οι οποίες πρέπει να προχωρήσουν. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορώ να, όπως έχω πει έτσι χαριτολογώντας τον κύριο Νατσούλη μια μέρα, δεν μπορώ να τραβήξω τα αυτιά του Δημάρχου ή του Αντιπεριφερειάρχη αν καθυστέρησε. Δεν έχω την εξουσία αυτή. Έχει ληφθεί υπόψη σας, συγγνώμη, Θανάση, τελείω μια ερώτηση μόνο. Υπόψη σας η μελέτη του ΤΕΕ
για την αξιοποίηση των δημοσίων κτηρίων κλπ. Στις πρώτες σκέψεις που κάναμε ήταν και εκπρόσωποι του ΔΕΜΕΣ, όπου εξήγησαν και τη μελέτη, η οποία βέβαια θέλει και μια επικαιροποίηση, έγινε κάποια χρόνια πριν. Ήταν και αυτό μια βάση του διαλόγου και όλων των συζητήσεων που γίναν πολλές και με διάφορους φορείς, για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω λίγο κάτι, γιατί μιλήσαμε για τις ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων. Στο γεγονός ότι φύγαν πολλές δημόσιες υπηρεσίες και πήγαν σε κτίρια ιδιωτών. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι στις αποφάσεις αυτές συνέδραμαν καθοριστικά και αυτοδιοικητικοί. Δεν ήταν μόνο τα κόμματα. Κυρίως αυτοδιοικητικοί. Οι οποίοι με τις αποφάσεις τους διώξαν τις υπηρεσίες. Και μάλιστα παρατηρήθηκε το οξύμορο, ενώ το διπλανό κτίριο της αντιπεριφέρειας ανήκει ως προς τη χρήση στην αντιπεριφέρεια, να φεύγουν υπηρεσίες της αντιπεριφέρειας και της περιφέρειας και να είναι ακόμα μέσα υπηρεσίες άλλων φορέων. Του Δήμου, της αποκεντρωμένης κτλ. Σαφώς και το θέμα δεν είναι τόσο απλό να λέμε ότι είναι μόνο τα κόμματα, είναι και άλλοι εμπλεκόμενοι μέσα. Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές ότι υπάρχουν διαπλεκόμενα συμφέροντα. Αν δεν αναζητηθούν ευθύνες όμως, θα επαναληφθούν αυτά τα πράγματα. Αυτοί που είναι αρμόδιοι να τις αναζητήσουν, εμείς δεν είμαστε δικαστές. Ασφαλώς. Αυτοί που είναι αρμόδιοι να διερευνήσουν τυχόν ευθύνες, θα το κάνουν. Και με τα κόμματα, και με τα υπουργεία, και με τους υπαλλήλους που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των πραγμάτων αυτών. Και ίσως αυτό, το ότι εμπλέκονται δηλαδή πολλοί φορείς σε όλη αυτή την ιστορία, δεν ήταν το καθοριστικό που λίγο οδήγησε και σε μια μεγάλη χρονική διάρκεια ίσως επίλυση του προβλήματος. Γιατί πρέπει όλοι αυτοί να συσκεφτούν, να συντονιστούν, να συναποφασίσουν, να συμφωνήσουν. Και πολλές φορές, ξέρετε, όταν εμπλέκονται τόσοι πολλοί φορείς και τόσα πολλά άτομα, αυτό δυσκολεύει. Το καλό, το θετικό είναι ότι μετά από όλες τις προσπάθειες αυτές, μετά από δεκάδες σκέψεις, πρωτοβουλίες, κινήσεις κτλ., οδηγηθήκαμε σε αυτό το θετικό για τους πολίτες αποτέλεσμα. Και ουσιαστικά να είναι το έναυσμα της προσπάθειας που γίνεται, ώστε και οι υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες που στεγάζονται σήμερα σε κτίρια ιδιωτών και είναι αρκετές, ίσως εσείς που έχετε ασχοληθεί με ρεπορτάζ να γνωρίζετε, αλλά ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει ότι είναι πάρα πολλές οι δημόσιες υπηρεσίες που στεγάζονται σήμερα σε κτίρια ιδιωτών, θα πρέπει με την τακτοποίηση του θέματος εφορίας, ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει ενέργειες, και οι υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες να πάνε σε δημόσια κτίρια. Και ίσως αυτό να έχει πανικοβάλει κάποιους και να δεχόμαστε αυτές, ακόμα και ανήκεις θα λέγαμε επιθέσεις απέναντι στην προσπάθεια που κάνουμε, ώστε να μην καρποφορήσουν οι προσπάθειες αυτές. Αλλά θέλω να το δηλώσουμε εδώ σήμερα ότι και να το ακούσει ο κόσμος, ότι οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει για το θέμα αυτό θα συνεχιστούν. Και όσες επιθέσεις και αν δεχτούμε, γιατί δεχτήκαμε πολλές επιθέσεις το διάστημα αυτό, δεν θα μας πτωήσουν, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή, γιατί, όχι και μόνο γιατί το θέλουμε εμείς, κυρίως γιατί είναι απέτηση του ίδιου του κόσμου. Ο ίδιος ο κόσμος μας λέει συνεχίστε, να μπει μια τάξη. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, έχετε κάνει μια ανακοίνωση ότι θέλετε το αστυνομικό κτίριο, η αστυνομία μάλλον, να μεταφερθεί στην ΕΛΙΚ. Εντάξει, παράλληλα, η βουλευτής του κόμματός σας έχει κάνει δήλωση ότι το αστυνομικό μέγαρο θα γίνει. Τι εμάς περιπτώσει θα γίνει, θα μεταφερθεί η αστυνομία στο ΕΔΙΚ, θα το προσπαθήσετε ή θα γίνει το κτίριο της αστυνομίας. Δεδομένες και τις αποδοχές τώρα. Συγγνώμη, εδώ μας δίνει μια ευκαιρία, γιατί το θέμα της ΕΔΙΚ δεν ξεκίνησε τώρα πριν δύο μήνες. Αν θυμάστε πέρσι τέτοια εποχή. Μιλάμε για συγκεκριμένο. Θα πω, εκεί θέλω να πάω τώρα. Ότι ό,τι έχει σχέση με το κτίριο της ΕΔΙΚΑ. Τέτοια εποχή, πες, αν θυμάστε, η Νομαρχιακή Επιτροπή είχε πάρει μια πρωτοβουλία με συνεργασία στο Δήμο μέσα, έγινε μια συζήτηση. Αξιοποίηση το κτίριο της ΕΔΙΚΑ. Και μάλιστα τότε, στην πρωτοβουλία αυτή που πήραμε, είχαν συνηγορήσει και οι φορείς της Γούνας. Και οι τρεις, οι οποίοι με. Εδώ τα έχουμε εδώ μέσα. Με απόντα το επιμελητήριο όμως. Με απόντα μόνο το επιμελητήριο, το οποίο δεν πήρε απόφαση, δεν είχε απαρτία. Να το πούμε και αυτό. Γιατί τη μέρα που τον αφορούσε ένα θέμα, δεν είχε απαρτία να πάρει απόφαση και δεν πήρε απόφαση. Αυτό να το πείτε στον κύριο Καραδαγκή. Απάντηση συγκεκριμένη, κύριε. Συγκεκριμένη. Ναι. Λοιπόν, επειδή μου αρέσει να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Όταν έχει ένα κτίριο 25.000 τετραγωνικά εδώ και 25 χρόνια, δεν πρέπει αυτό το κτίριο να το κρατά άδειο. Επί 25 χρόνια αυτό το κτίριο, το κρατικό που έγινε με αίτημα των γοναράδων και των
όλων της Καστοριάς να γίνει ένα εκθετήριο δημοπρατήριο. Δυστυχώς αυτό που επικράτησε αυτά τα χρόνια ήταν ένα, να μας δίνει η πολιτεία ένα κτίριο έτοιμο εκθετήριο δημοπρατήριο και εμείς να το κρατάμε κλειστό. Είμαστε υποχρεωμένοι όταν ζητάμε από το κράτος, απέναντι στο κράτος να είμαστε σωστοί. Δυστυχώς ήρθαν οι φορείς της Γούνας και είπαν ότι αυτό το κτίριο που μας έδωσε το κράτος ήμασταν ανίκανοι να το διοικήσουμε. Λοιπόν, και ζητάμε, ναι, και ζητάμε την αλλαγή χρήσης. Λοιπόν, την πρωτοβουλία πέρσι που πήραμε στο Δήμο και ο Δήμος ο ίδιος συνηγόρησε ότι πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης. Λοιπόν, το κτίριο αυτό που υπάρχει σήμερα της ΕΔΙΚΑ θέλει μια νομοποίηση και αλλαγή χρήσης και μπορεί να αξιοποιηθεί άνετα για όλες τις υπηρεσίες της Καστοριάς. Να αξιοποιηθεί το κτίριο. Είναι έγκλημα 2,5 δισεκατομμύρια να δει το κράτος. Θα σταματήσουμε αυτό και εκεί θα καταλήξουμε. Κύριε Πατσόπουλε, αυτό θέλω να σα λέω το ιστορικό. Μπαίνουμε τώρα εδώ πέρα. Παραμονή πάλι φέτος μετά από ένα χρόνο, εφόσον κάποια ζητήματα όλα τρέχανε, ζητήσαμε από την πολιτεία να δουν αυτό το αίτημα που βάλαμε πέρσι, το οποίο καθυστέρησε η νομοποίηση και η αλλαγή χρήσης, να δούμε αν αυτό το κτίριο μπορεί να αξιοποιηθεί. Και λέμε, μπορούμε αυτό το κτίριο να αξιοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή δίνονται 6 εκατομμύρια να ξοδευτούν για την αστυνομία. Μπορεί άνετα ένα κομμάτι, ήταν μια πρόταση. Δηλαδή, το να κάνει σήμερα μια πρόταση για κάποιο θέμα είναι άκυρο. Δεύτερον, ότι μέσα εκεί μπορούσε να πάει κι άλλη. Δηλαδή, έχουμε τόσες υπηρεσίες, ένα κτίριο πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, το να βάλει ένα ζήτημα αξιοποίηση ενός κτιρίου, είσαι ένοχος. Μα μπλοκάρει το ζήτημα. Κυρία γιατί ένα θέμα που το οποίο. Πέρσι τέτοια εποχή, για να σα πω κάτι. Συγκεκριμένη απάντηση όμως περίμενα. Θανάση μου, συγκεκριμένη απάντηση δίνω. Σε λέω ότι κάναμε μια αίτηση. Για την αστυνομία. Για την αστυνομία. Θα να πάει εκεί. Για το αστυνομικό μέγαρο. Κοιτάξτε. Στο θέμα του αστυνομικού μεγάρου υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς. Ξεκίνησε μια διαδικασία για να γίνει ένα αστυνομικό μέγαρο χωρίς να έχουν εξεταστεί όλες οι παράμετροι με αποτέλεσμα να παρθεί ένα βάνιο 6 εκατομμυρίων ευρώ και το αστυνομικό μέγαρο να μην έχει γίνει για πόσα χρόνια κύριε Πατσόπουλε? Ναι, περίπου 10 χρόνια. Ναι. Ήταν ένα 8. Το κτίριο που ήθελα να γκρεμίσω. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, άρα αυτό μας δείχνει το πώς γινόταν τα έργα και πώς καθυστερούσαν εκείνες τις εποχές που είχαμε στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και το Πασό. Πρώτα βάζαμε το κάρο και μετά το άλογο, πίσω το άλογο το κάρο. Επομένως, υπάρχει κάποια ευθύνη για την καθυστέρηση του έργου? Αν υπάρχει κάποια ευθύνη, να την αναζητήσετε σε όλους αυτούς οι οποίοι δεν εξέτασαν το πώς πρέπει να γίνονται τα έργα και καθυστέρησε όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος πληρώνει η αλήθεια τα 6 εκατομμύρια ευρώ που βρίσκονται, ποιος πληρώνει τους τόκους, το βάνιο αυτό, ποιος το πληρώνει όλα αυτά τα χρόνια? Το πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Και ας πρέπει να ζητήσει το λογαριασμό από αυτούς οι οποίοι λειτουργήσαν με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, τώρα, αυτό που είπατε το συγκεκριμένο για την ΕΔΙΚΑ, κάναμε μία πρόταση πράγματι, όπως κάνουμε κάθε μέρα άπειρες προτάσεις και προς το κόμμα και προς την κυβέρνηση. Επειδή τώρα εδώ προέκυψε το θέμα με την ΒΟΗ και ήταν οι μέρες που φάνηκε ότι μπορεί η εφορία να μεταφερθεί πράγματι σε ένα δημόσιο κτίριο και ότι φαίνεται ότι μπορούμε να αλλάξουμε τους συσχετισμούς και να περάσουμε την πρόταση να αξιοποιηθούν τα δημόσια κτίρια, προέκυψε αυτό το θέμα από μία φωτοτυπία ενός εγγράφου, μόνο και μόνο πιστεύω για προσανατολισμό. Οι προτάσεις οι οποίες γίνονται από την Ομαρχιακή, σας λέω ότι είναι καθημερινές και η επικοινωνία με το κόμμα είναι καθημερινή. Για πόσα θέματα κάνουμε πρόταση κάθε μέρα και έχουμε διαβούλευση, νομίζω αν φύγετε πρώτη στα γραφεία θα δείτε. Δεν είπαμε, επειδή η κυρία Κοτσοπούλου μας είπε ότι καθυστέρησε το κτίριο και καθυστέρησε το κτίριο. Από πού προκύπτει αυτό? Μία πρόταση προς το Υπουργείο ήταν: εξετάστε αυτό το σενάριο. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε, μας συμφέρει να αξιοποιήσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο το κτίριο της ΕΔΙΚΑ? Είναι πιο ωφέλιμο να γλιτώσουμε τα 6 εκατομμύρια και να πάμε εκεί? Δείτε και αυτή την πρόταση, μελετήστε τη. Δεν είπαμε κάντε το, ούτε καθυστερήστε το. Μελετήστε το. Να είμαστε σαφείς. Και αυτό γίνεται για πάρα πολλά θέματα κάθε μέρα. Για πάρα πολλά θέματα. Να ρωτήσω κάτι, θέλω Χρήστο, περιμένετε, θέλω να ρωτήσω κάτι γι' αυτό. Είναι λίγο περίεργο, τουλάχιστον περίεργο, και η ερώτησή μου όσον αφορά το συμφέρον των πολιτών της Καστοριάς,
το να λειτουργείτε τελείως αντίθετα με την εκλεγμένη βουλευτή του ίδιου κόμματός σας. Εννοώ, εάν όπως υποστηρίζει και έχουν πάρθει και δύο υπογραφές, παλεύει εντός ή εκτός εισαγωγικών για να χτιστεί το αστυνομικό μέγαρο, οι άνθρωποι από το ίδιο κόμμα να θέτουν ζητήματα να μην γίνει αυτό το έργο. Αυτό απλά θέλω να μας πείτε, αν θεωρείτε ότι λειτουργεί προς το συμφέρον των πολιτών, να λειτουργείτε από το ίδιο κόμμα διαφορετικά. Η βουλευτής και η νομαρχιακή επιτροπή. Δεν βλέπω κάποια διαφορετική έτσι, λειτουργία. Η νομαρχιακή επιτροπή και τα μέλη του κόμματος είναι, η νομαρχιακή επιτροπή είναι εξάρτητος οργανισμός. Δηλαδή μπορεί να κάνει οποιαδήποτε πρόταση κρίνει στο κόμμα και στο Υπουργείο. Δεν υπάρχει κάποια διαφορετικότητα. Εφόσον δεν υπάρχει κόντρα να πούμε μην το κάνετε ή ξέρω εγώ οι βουλευτές από αυτό και μην το κάνετε, εμείς λέμε εξετάστε και αυτή την πρόταση και στην πάντα στη γραμμή να αξιοποιηθούν τα δημόσια κτίρια και να αξιοποιηθεί και το κτίριο της ΕΔΙΚΑ. Δεν υπάρχει καμία... Ναι, αλλά η πρόταση. Συγγνώμη, ρε παιδιά, να τελειώσω. Να τελειώσω λίγο. Ενώ η πρόταση που κάνατε ήταν προς το ίδιο Υπουργείο από το οποίο η κυρία Τελγιορίδου περίμενε την υπογραφή για την αποδοχή του κτηρίου. Ενώ ότι το πρωί πηγαίνει εκείνη και λέει: υπογράψτε να προχωρήσουμε με το ρημαδοκτήριο. Και το μεσημέρι πάει μια επιστολή που λέει: για να μην το κάνουμε εκεί, να το κάνουμε στην ΕΔΙΚΑ. Το ρημαδοκτήριο το είπε. Τρόπος του λέγει. Τρόπος του λέγει ενώ το πρωί και το μεσημέρι. Το στοιχίζει 6 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι καθόλου ρημαδοκτήριο. Ωραία. Την μία στιγμή η βουλευτής, να το επαναδετυπώσω, ζητά υπογραφή για την αποδοχή του κτηρίου. Λοιπόν, Περικλέ, μήπως θα έπρεπε λίγο να αντιστρέψουμε την ερώτηση, μήπως θα έπρεπε να ρωτήσετε εσείς την κυρία βουλευτή, γιατί, όπως εξήγησε και ο πρώην συντονιστής και ο συντονιστής, υπήρχε μία απόφαση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ εδώ, σαν σύνολο, σαν νομαρχιακή επιτροπή, και η νομαρχιακή επιτροπή εκφράζει τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε λοιπόν μία απόφαση ότι θα γίνουν ενέργειες οι δημόσιες υπηρεσίες που στεγάζουν τους ιδιώτες. Τώρα μιλάμε για το αστυνομικό μέγαρο, βέβαια. Μισό λεπτό, θα φτάσουμε εκεί. Και από το 2016 ξέρετε ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες να αξιοποιηθεί το κτίριο της ΕΔΙΚΑ. Δεν το κρύψαμε αυτό πουθενά. Ούτε είπαμε ότι ναι, θέλουμε όλες οι δημόσιες υπηρεσίες σε δημόσια κτίρια, αλλά εξαιρούμε την αστυνομία. Ποτέ δεν το είπαμε αυτό. Και η αστυνομία και οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία που στεγάζεται σε ιδιωτικό κτίριο, θέλουμε να πάει σε δημόσιο κτίριο. Όταν λοιπόν άνοιξε αυτή η κουβέντα και βάλαμε σε δημόσιο διάλογο, κάναμε και συγκεντρώσεις στο Δημαρχείο, πήραμε και αποφάσεις στο Δημαρχείο για να αλλάξουμε, να διευκολύνουμε την υλοποίηση αυτής της απόφασης, του αιτήματος τέλος πάντων, ήταν γνωστά σε όλους. Άρα ήταν γνωστό και στην κυρία Τελεγιορίδου αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν την κυρία Τελεγιορίδου πρέπει να ρωτήσετε, γιατί αφού υπάρχει. Ρωτάω εσάς, γιατί τώρα κάνουμε αίτημα, μαζί συνέντευξη τύπου. Όταν κάνουμε την κυρία Τελεγιορίδου, θα φροντίσω λοιπόν να κάνω τις ερωτήσεις μου σαν και εκεί. Σαν κόμμα, σαν παράταξη, σαν τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, σαν νομαρχιακή επιτροπή, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να διερευνήσουμε τα πάντα ώστε να στεγάσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες σε δημόσια κτίρια. Για ποιο λόγο είναι κακό να γίνει αυτή η διερεύνηση? Η κυρία Τελεγιορίδου λειτουργεί αυτόνομα πέρα από τις... Όπως το έφτιαξε ο κ. Πετρόπουλος, είπε ότι είχε κάποια άλλη άποψη για το θέμα. Όχι, είπα ότι για το ίδιο ζήτημα. Εσείς χαιρετίζετε τις εξελίξεις για το αστυνομικό μέγαρο ή όχι? Κοιτάξτε, θα σας πω. Προφανώς, εφόσον υπήρξε όλο αυτό το πρόβλημα και υπήρχε και το δάνειο το οποίο έτρεχε, εάν το καλύτερο είναι να προχωρήσει το αστυνομικό μέγαρο αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο Μοσχεβάκη, μπορεί να προχωρήσει. Εμείς δεν πρόκειται να βάλουμε εμπόδιο. Δεν μιλάμε για εμπόδια, το ξαναείπα. Κάναμε πρόταση διερεύνησης. Διερευνήστε αυτό το σενάριο. Είναι οικονομικά συμφέρον. Διότι ο στόχος μας είναι πάντα η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και η στέγαση, η αξιοποίηση των δημοσίων κτηρίων. Όλων των δημοσίων κτηρίων. Και κοιτάξτε, είναι λίγο περίεργο και πρέπει να το δούμε αυτό. Γιατί στην Καστοριά υπάρχει τόσο μεγάλη αντίσταση σε αυτό το θέμα. Σε άλλες περιοχές έχει γίνει αυτό. Στην Κέρκυρα, στα Γρεβενά, πού στεγάζεται η εφορία, πού με τα στεγάζει. Κύριε Πανταλιάννη, ξέρετε πόσα πράγματα έχει χάσει η Καστοριά από αυτές τις πολυσυεργίες, όχι τις δικές σας, αλλά και τις Νέες Δημοκρατίες. Μην με διακόπτετε, την ώρα που μιλάω γιατί με διακόπτετε, θα κάνετε την ερώτηση. Κάνετε ερώτημα, εσείς που μας κάνετε ερώτημα. Λέω, είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν το καταλαβαίνετε.
Λοιπόν, στη ΒΕΠ Τολεμαΐδα, υπήρχε ένα κτίριο το οποίο είχε άπειρα προβλήματα με εργολάβους, με καθυστερήσεις. Και εκεί αυτό το κτίριο αξιοποιήθηκε και στεγάστηκαν δημόσιες υπηρεσίες. Όλο το κτίριο. Για το... Και έγινε ένα μόλ, ας πούμε, μου αρέσει η έκφραση του Μάρκου που την έγραψε, δημοσίων υπηρεσιών. Δεν είναι κακό να κάνουμε και ένα μόλ δημοσίων υπηρεσιών. Καλό είναι να στεγαστούν οι δημόσιες υπηρεσίες όλες σε ένα χώρο. Βοηθάει και τον πολίτη, ο οποίος πηγαίνει να κάνει τις συναλλαγές του. Ανεβαίνει στον ένα όροφο, κατεβαίνει στον άλλο και τελειώνει τις συναλλαγές του σε 10 λεπτά και φεύγει με το πάρκινγκ του. Και δεν περιφέρεται σε διάφορα κτίρια γύρω-γύρω. Τώρα, πείτε μου. Ναι, λέω ότι μέχρι που να βρούμε εμείς πού πρέπει να πάει να στεγαστεί το αστυνομικό κτίριο, ο κ. Καρυπίδης που τον αναφέρεται πριν λίγο και καλά κάνει και προς τιμή του, έκανε στην Πτολεμαϊδα ολόκληρη πυροσβεστική σχολή. Έτσι, και εμείς ακόμα ψάχνουμε εξαετίες, γι' αυτό σας έβαλα το ερώτημα. Μήπως πάθουμε σαν την αρχιτεκτονική, μήπως σαν το νοσοκομείο πιο παλιά, μήπως το ένα και το άλλο και προς το καλό το κράτος χάνει μονίμως η Καστοριά μας, γιατί έχουμε πεινάσει εδώ. Εσείς θέλετε το καλό του κράτους, αλλά εγώ δεν βλέπω το καλό του πολίτη. Μισό λεπτό. Το καλό του. Καταρχήν η αρχιτεκτονική ξέρουμε πώς έφυγε από την Καστοριά. Έφυγε από μια συγκυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι το θέμα. Εμείς αντιθέτως, ανοίξαμε το ΤΕΙ Διεθνούς Εμπορίου που είχε κλείσει. Το οποίο είχε κλείσει με το σχέδιο Αθηνά. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και δεν το τονίζουμε. Επίσης, μέσα σε μνημόνια, σε καιρούς άγριων περικοπών, τι κάναμε, ιδρύσαμε δύο νέες σχολικές μονάδες στην Καστοριά. Μουσικό γυμνάσιο, ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο. Ας μην το υποβαθμίσουμε. Γίνανε ενέργειες, και αυτό είναι, πρέπει να το υποθεί. Όταν είχε έρθει ο Υφυπουργός Παιδείας, ο Θεοδόσιος Πελεγρίνης, να παραχωρηθεί ένα οικόπεδο από το Δήμο για να ανεγερθεί δημόσια βιβλιοθήκη. Ο Δήμος τότε καθυστέρησε σχεδόν ένα χρόνο να κάνει την παραχώρηση, έφυγε από το Υπουργείο ο Υφυπουργός και το θέμα αυτό πλέον έχει μείνει στον αέρα. Και εμείς θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε ενέργειες να τρέξει και αυτό, να έχουμε και μια νέα δημόσια βιβλιοθήκη. Και για να απαντήσω και λίγο προσωπικά αυτή τη φορά, όχι εκπροσωπώντας το τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως Δημήτρης, ότι αν εγώ ήταν να επιλέξω μεταξύ ενός νέου αστυνομικού μεγάλου, σε περίπτωση λένε που μπορούσε να στεγαστεί στην ΕΔΙΚΑ, έτσι, και ενός νέου πνευματικού με αυτά τα 6 εκατομμύρια, εγώ θα επέλεγα ένα νέο πνευματικό. Και αυτό νομίζω ότι είναι θέση όλης της Πολιτικής Επιτροπής. Και όχι μόνο ένα νέο πνευματικό, και ένα αναβαθμισμένο νοσοκομείο. Γιατί μιλάμε για όλα αυτά. Έχετε πάει σε θάλαμο νοσοκομείο να κάνετε μια έρευνα, να δείτε αν είναι 7, 8, 9 άτομα σε ένα θάλαμο χωρίς τουαλέτα. Δηλαδή τα 6 εκατομμύρια ή τα 10 ή τα 12 δεν μπορούν να αξιοποιηθούν εκεί και να δώσουν ποιότητα ζωής και στο νομό. Θα πρέπει να γίνονται μόνο κτίρια. Επίσης δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για την καινοτομία, για μια αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή για μια θερμοκοιτήβα startup επιχειρήσεων, μιας και είπατε για την επιχειρηματικότητα. Αυτά είναι που μπορούν να δώσουν στη χώρα ανάπτυξη και να βγούμε μπροστά. Και όχι μόνο τα μπετά. Τα μπετά τα είχαμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια και είδαμε πώς οδήγησαν. Εκτός από την Νοβάρτης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος της χρεοκοπίας του ελληνικού κράτους οφείλεται και στα μπετά τα οποία ρίχτηκαν στην Ολυμπιάδα τελευταία στιγμή και με τους γνωστούς διαγωνισμούς και τα γνωστά στήκησαν 3 και 4 φορές πάνω από οποιοδήποτε ευρωπαϊκό έργο ένα τετραγωνικό μέτρο. Πραγματικά οξύμορο. Έτσι πως μας δείχνετε πάλι για να μην σπερδευτούν. Δεν πάρουν στην περιφέρεια. Δεν θα πρέπει να υπάρχει όπως ένα αξιοπρεπέστο αστυνομικό κτίριο κάποια στιγμή στον τόπο μας. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, είναι απαράδεκτο αυτό που υπάρχει. Εντάξει. Θα μου πείτε, ας μεταφερθεί, στην ΕΔΙΚΑ. Και ας μην πτήσουμε καινούριο και ας πάντα 6 εκατομμύρια στο πραγματικό κέντρο. Το οποίο βέβαια κέντρο όλοι μας το θέλουμε, διακαώς το επιθυμούμε εδώ και χρόνια κλπ. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά είναι κρίμα, είναι ντροπή να υπάρχει τώρα αυτό ένα ιστορικό τμήμα που να ντρέπεσαι να μπαίνεις μέσα. Είναι κρίμα. Πόσα χρόνια είναι αυτό, κύριε Αντρού? Πάρα πολλά χρόνια. Για το αστυνομικό. Κοιτάξτε, αυτό είναι δεκαετίες και είναι ένα κτίριο το οποίο είναι και ιδιωτικό. Και βέβαια δεν υπήρξε προδιαγραφές, απαράδοκτο. Είχαν όλοι αυτοί που μας κάνουν κριτική όλα αυτά τα χρόνια. Έκαναν τη διερεύνηση αν έχουν δημόσιο κτίριο να πάνε. Έκαναν τη διερεύνηση που μπορεί να στεγαστεί. Κανένας δεν την έκανε. Με τον γνωστό τρόπο να πάρουμε ένα δάνειο χωρίς να δούμε και τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις πού θα χτιστεί, πώς πρέπει να χτιστεί. Να πάρουμε βιαστικά ένα δάνειο για να κάνουμε μια μικρή ψηφοφυρία και να προχωρήσουμε. Τώρα ποιος πληρώνει
όλα αυτά του στόχου, ξέρει. Το και επειδή. Επειδή με κάποια στιγμή ας του πληρώσουμε, παιδιά, να γίνει μια, ένα αξιοπρεπέ. Δεν διαφωνούμε, κύριε Γιατρό, δεν διαφωνούμε. Αλλά δηλαδή, πάσουμε το πολιτικό. Είναι, το έχουμε όλο, δηλαδή, να πάμε εκεί, να πάμε εκεί κλπ. Να χτιστεί και ένα ωραίο κτίριο, ένα αξιοπρεπέ κτίριο να χτιστεί. Μην τα βλέπετε όμω, κύριε Γιατρό. Πόσα τετραγωνικά είναι η ΕΔΕ, καθορίζετε. 25.000 τετραγωνικά. Μιλάμε για ένα φαραωνικού τύπου κτίριο. Δεν διαφωνώ, ναι. Δηλαδή, έχουμε ένα τεράστιο κτίριο που μπορεί να στεγάσει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της Μακεδονίας. Όχι της Καστοριάς, της Μακεδονίας. Το οποίο όμως και το τέλει. Έχουμε λοιπόν τα μπετά που λέμε. Και όταν βγαίνει μια απόφαση και λέει θα χτίσουμε νέα μπετά, ενώ έχουμε αυτό το τεράστιο κτίριο. Τον Καστοριανό πολίτη, τον Έλληνα πολίτη. Δεν το ακούγεται λίγο παράξενο. Για το κτίριο της ΕΔΕΚΑ και το ΤΕΕ συνηγορεί όμως και η διοίκηση του Πανεπιστημίου λέει ότι όποιος και αν έρθει εδώ μέσα σαν δημόσιο υπηρεσία πρέπει να πληρώσει ενίκιο. Γιατί κύριε. Γιατί συγγνώμη, λίγο. Το λέει και στο κύριο εδώ την ερώτηση. Να το ξεκινήσουμε αυτό. Το ΤΕΕ. Με τι αρμοδιότητα εκφέρει άποψη αν θα πληρώσουν ή όχι. Τη στιγμή που είχε κληθεί να εξετάσει το καθεστώς του κτιρίου της ΕΔΕΚΑ για να προτείνει με την καθιστάση υπηρεσιών. Από ποιο. Μόνο το πήγε το ΤΕΕ. Όχι εσείς το. Όχι εμείς. Η σύσκεψη που είχε γίνει, εμείς πήραμε την πολιτική πρωτοβουλία. Την πρωτοβουλία σας. Όμως η περιφέρεια και οι φορείς συμφώνησαν και ο Δήμος ότι μπορεί να γίνει αυτή η έκθεση. Δεν πήγε μόνο το ΤΕΕ. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και το ΤΕΕ λέει. Το ΤΕΕ λέει όχι, το ΤΕΕ δεν έχει την αρμοδιότητα να πει αν θα πληρώνει ενίκιο ή όχι. Το ΤΕΕ είναι ο οργανισμός των μηχανικών. Έχει την αρμοδιότητα να μας πει αν αυτό το κτίριο κάνει. Αν είναι αξιοποιήσιμο, παιδί μου, αν έχει στατικότητα. Ούτε αυτό. Γιατί πρέπει να γίνει μελέτη. Δεν έκανε μια μελέτη του ΤΕΕ. Αν όχι, απλά εξέφρασε. Δεν μπορεί να διερεύνηση. Δεν είναι δικαστήριο το ΤΕΕ για να μας πει. Το νομικό καθεστώς για το κτίριο, όποιος πάει εκεί λοιπόν, να πληρώσει. Λοιπόν, επειδή το θέμα της ΕΔΕΚΑ έχει σηκωθεί πολλές φορές και ίσως με έναν τρόπο που υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο, μια παραπληροφόρηση. Μιλάμε για μια παραχώρηση που έγινε από το δημόσιο σε έναν φορέα. Επειδή η ΕΔΕΚΑ ήταν ΑΕ και δεν μπορούσε να το παραχωρήσει απευθείας, το παραχώρησε λοιπόν σε μια φορέα ήμι δημόσιο, γιατί είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αυτό, δεν είναι ιδιώτης. Αυτό να το τονίσουμε λίγο. Δηλαδή, Δημήτρη Απτήτης. Να το τονίσουμε λίγο. Ναι, αλλά μιλάμε για έναν ιδιοκτήτη, το οποίο είναι ανοίξει το δημόσιο υποκτήρια του. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι ένας ιδιώτης. Το ξέρουμε. Τα επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εκτεθειμένα από το κράτος. Δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και μου έκανε και μεγάλη εντύπωση, δηλαδή, πώς βγαίνει το πρόεδρος του επιμελητηρίου και λέει το κτίριο είναι δικό μου. Δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Αν εγώ ως διευθυντής ενός σχολείου. Μου κάνει εντύπωση. Όχι, και πω είναι δικό μου το κτίριο του σχολείου. Τι θα τα γελάσετε, δεν γελάσετε. Δηλαδή, είναι σαν να είναι στο νοσοκομείο ανοίξει το διευθυντή του. Ναι, τώρα είναι δυνατό. Δηλαδή, είναι το ίδιο ΜΕΚ που λέγανε κλπ. Είναι δικό μου το κτίριο. Συγγνώμη, να σα πω και μια πραγματικότητα. Πέρσι μετά την. Συγκέντρωση που έγινε στο Δημαρχείο Καστοριάς, παίρνοντας τα χαρτιά αυτά όλα εδώ πέρα που βλέπετε, από όλους τους συλλόγους, από το Δήμο, κατηγήκαμε στην Αθήνα με το Υπουργείο Ανάπτυξη, με τον κύριο Πετσόβλα τότε που ήρθε και έκανε την νομοποίηση εδώ το κτίριο, τότε που είχε έρθει η ευκαιρία αυτή, ο οποίος ανέθεσε τότε στην αποκεντρωμένη με συνεργασία του Επιμελητηρίου Καστοριάς να προχωρήσουν στην νομοποίηση του κτιρίου και μετά να προχωρήσουμε στην αλλαγή χρήση. Εκεί έμεινε το θέμα. Αλλά επειδή εμείς, σαν νομαρχία εκεί, δεν πιέσαμε στην κατεύθυνση, δηλαδή δεν πιέσαμε ούτε την αποκεντρωμένη ούτε το επιμελητήριο να προχωρήσει την νομοποίηση. Δηλαδή το κτίριο που είναι 25 χρόνια ακόμα δεν το έχουν νομοποιήσει. Και με ευθύνη αυτών που το παίζουν οι ιδιοκτήτες. Δηλαδή έχουμε ένα κτίριο 25 χρόνια, ούτε την νομοποίηση δεν πήραν να κάνουμε. Και βγαίνουμε και το παίζουμε και οι ιδιοκτήτες. Να βάλουμε ένα λίγο όμως, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα θέματα εκεί με την ΕΔΕΚΑ. Είναι ένα κτίριο το οποίο χτίστηκε. Με χρήματα από τα μεσαγειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Δεν χτίστηκε με χρήματα το επιμελητήριο. Μπορεί αν έβαλε κάποιο μέρος το επιμελητήριο, αλλά το κτίριο χτίστηκε κοντά στα 2 δισεκατομμύρια βραχμές. Δισεκατομμύρια βραχμές. Προφανώς κανένα επιμελητήριο δεν μπορεί να βάλει 2 δισεκατομμύρια βραχμές. Είναι αστείο και να το συζητάμε. Επομένως, χτίστηκε με αυτά τα κονδύλια και για συγκεκριμένο λόγο. Για συγκεκριμένο λόγο, για συγκεκριμένο σκοπό. Να γίνει εκφετήριο δημοκρατήριο Γούνας. Για να μπορέσει όμως αυτή η εταιρεία, η ΕΔΕΚΑ, να κάνει αυτή την έκθεση, θα έπρεπε να υποπτεύεται από κάποιο φορέα. Δεν μπορούσε να παραχωρηθεί από το κράτος σε ιδιωτική εταιρεία, σε ανώνυμη εταιρεία. Έτσι παραχωρήθηκε στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, υποπτευόμενο από το κράτος, που λέγεται
εμπορικό και τώρα, εκεί βλέπετε και το πρώην κτίριο του ΔΕΗ. Εκεί θέλουμε. Εκεί εμείς. Να πω και την πρόταση. Όχι, η ΕΔΙΚΑ πρόταση. Κάτσε λίγο να σε ξεκαθαρίσω και την πρόταση. Εμείς δεν λέμε ούτε το επιμελητήριο να φύγει από το κτίριο, ότι δεν είναι ιδιοκτήτης να φύγει, ούτε η ΕΔΙΚΑ. Εμείς λέμε ότι από τα 25.000 τετραγωνικά, τα οποία δεν αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή, μπορούμε να αξιοποιήσουμε 2, 3, 4, 5.000 τετραγωνικά. Με αλλαγή χρήσης. Μπορούμε. Και να στεγάσουμε εκεί υπηρεσίες. Προς όφελος της κοινωνίας και του εργάσιμου και των πολιτών. Αν θέλει και το επιμελητήριο να πάρει κάποια τετραγωνικά, να κάνει και αυτό κάποια βράση, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Από ποιον θα τα ζητήσετε όμως, αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Θα τα ζητήσετε από το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο φαίνεται στους ιδιοκτήτες. Άρα οπότε τα ζητάτε από το επιμελητήριο. Και έχουμε ζητήσει άπειρες φορές τη συνεργασία του επιμελητηρίου πάνω σε αυτό το θέμα. Και καλούμε και τον Καστοριανό λαό να αναλογιστεί. Μπορεί αυτό το κτίριο 25.000 τετραγωνικών να μένει αναξιοποιητό. Και εδώ και το επιμελητήριο έχει μια ευθύνη. Τι θα το κάνει το κτίριο που είναι ιδιοκτήτες 25.000 τετραγωνικά. Και δεν μπορεί προς όφελος της κοινωνίας η οποία χυμάζεται να διαθέσει 2-3.000 τετραγωνικά για να στεγαστούν οι υπηρεσίες. Φτάνει να στεγαστούν σε 5.000 τετραγωνικά σχεδόν όλες τις υπηρεσίες Καστοριά. Άρα τη διάθεση, τη διάθεση κάποιων χώρων θα το, το ζητάτε από το επιμελητήριο. Και είναι πρότασή μας. Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Ζητάμε τη συνεργασία. Τι σημαίνει τη συνεργασία, δεν είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ζητάμε τη συνεργασία. Δεν ζητάμε την τη συνεργασία να πάτε με τον Μπάμπη τον Καραταγλίδη κάπου μαζί να πάρετε τα τετραγωνικά που ζητάτε. Να αλλάξει η χρήση και να παραχωρηθούν αυτά τα τετραγωνικά. Αν όταν νομιμοποιηθεί και αλλάξει η χρήση, μπορούν να παραχωρηθούν 5.000 τετραγωνικά με αλλαγή χρήση. Πολλά είναι. 3.000 τετραγωνικά. Άρα αυτή τη στιγμή. Το βρούμε, για να στεγαστούμε. Άρα αυτή τη στιγμή ανήκει στο επιμελητήριο. Άρα έχει ιδιοκτησία αυτή τη στιγμή. Φέρε τους ιδιοκτήτες. Όχι. Να μην σηκώσετε το ρόλο. Να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Εμείς δεν αρνούμαστε ότι ανήκει στο επιμελητήριο. Καμιά φορά δεν το είπαμε αυτό. Ένα πολύ απλό πράγμα λέμε. Αυτό το επιμελητήριο που είναι ιδιοκτήτης, σαφώς είναι ιδιοκτήτης, δεν είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που θα μπορούσε να συνεργαστεί όπως συνεργάζεται τώρα η ΔΟΗ με την περιφέρεια. Όπως συνεργάζονται και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως συνεργάζεται ο Δήμος που έχει υπηρεσίες μέσα στην περιφέρεια, όπως συνεργάζεται η περιφέρεια με το Δήμο που έχει δικές υπηρεσίες μέσα στο Δήμο, να υπάρχει αυτή η συνεννόηση, να δοθεί λύση και να προχωρήσει το θέμα. Τα τεχνικά θέματα, το αν το κτίριο είναι κατάλληλο, το αν έχει άδεια ή δεν έχει, το αν πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης, που και αυτά έχουν προχωρήσει. Κάναμε συνάντηση στο Δημαρχείο, συμφώνησαν όλοι οι φορείς ότι θέλουμε να αλλάξει χρήση. Συμφώνησε ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου. Γιατί μπορεί να λέμε ότι το επιμελητήριο έχει τη χρήση του κτηρίου, παραχωρημένη από το δημόσιο, αλλά το οικόπαιδο είναι του Δήμου. Έχει δικαίωμα το Δήμος. Και ο Δήμος είπε: συμφωνώ να αλλάξει η χρήση και μέρος του κτηρίου, το μικρό αυτό μέρος που ζητάμε, να στεγάσει δημόσιες υπηρεσίες. Και δεν το ζητάμε για μας. Άρα λοιπόν, μην τα βλέπουμε τα πράγματα. Εννοείται με συνεννόηση. Επειδή γινόταν διάλογος πριν λίγο που ρώτησε ο Χρήστος. Ότι δεν είναι ιδιοκτήτης και εκεί φέρονται κάποια αντίρρηση. Το ρωτήσατε για να διευκρινίσει. Γιατί αυτό διαχέεται στην κοινωνία και σχεμένα ίσως. Είπατε για τη λέξη παραπληροφόρηση και εμένα δεν μου αρέσουν οι λέξεις οι οποίες μπορεί να αγγίζουν και εμάς. Τι εννοούσατε. Το κάνατε, η ερώτηση αυτή λοιπόν, απαντάτε μόνο σας τώρα. Και μόνο που ρωτήσατε, αυτά που εσείς ακούτε μέχρι τώρα, όλο το διάστημα αυτό, σημαίνει. Αυτό το ρωτάω για διευκρίνηση. Δεν το πάμε εμείς να ρωτήσουμε. Από κάποιους διάβλους επικοινωνίας και προφανώς και από κάποιους συναδέλφους σας. Δεν περνάει η είδηση στις πραγματικές διαστάσεις. Όχι. Δεν περνάει η είδηση στις πραγματικές ή παίρνουμε λάθος είδηση. Αυτό το υπονοώ. Μισό λεπτάκι, γι' αυτό το ρωτάω, κ. Μητσοτάκη. Άλλο να μου πει εμένα ο πρόεδρος του Δημητήριου. Μισό λεπτάκι. Να μου πει ο άλλο να μου πει ο πρόεδρος του Δημητήριου εμένα ότι είναι δική μου ιδιοκτησία και εγώ να το πάρω και να το βγάλω προς τα έξω. Και άλλο να μου πει δεν είναι δικό μου, αλλά εγώ να βγαίνω στο μικρόφωνο και να λέω είναι δική μου. Αυτό είναι δική μου ιδιοκτησία. Αυτό θα ίσχυε που λέτε αν δεν υπήρχε διευκρίνηση. Εδώ και δύο χρόνια δίνουμε διευκρινήσεις. Κατά ένα παράδοξο τρόπο όμως, αυτές οι διευκρινήσεις ποτέ δεν φτάνουν σε κάποιους, τα γενικεύω. Να ονομάζεται. Σε κάποιους δημοσιογράφους. Να ονομάζεται. Έτσι. Να ονομάζεται. Να ονομάζεται γιατί μέχρι στιγμή στην τοπική κοινωνία. Να ονομάζεται. Στην τοπική κοινωνία όλοι ξέρουμε
τον καθένα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μια μικρή ονομάζει... πόλη, είμαστε μια εγώ μικρή δεν πόλη. Δεν έχω να πετάτε σπότες. Είναι... Δεν είπα προσωπικά σαν δημόγους, όχι. Όταν μας βάζετε όλους μαζί, δεν γίνεται. Εσείς το κάνετε αυτό. Όχι, λέτε παραπληροφόρηση για πείτε. Θα έπρεπε να πείτε παραπληροφόρηση από τον Δομόπουλο, από τον Καστοριά FM, από τους Αντένες, αυτό και αυτό. Διευκρίνησα και είπα από κάποιους. Ε, το κάποιους... Κύριε Τομόπουλα, το πάω. Εξαιρούνται, πιο... πες τουλάχιστον εξαιρούνται πάρα πολύ. Όχι όλοι, όχι όλοι. Κοιτάξτε. Είναι ευθεία μορφή. Κύριε Τομόπουλα, να πω κάτι. Υπάρχει όμως το εξής. Έχετε ένα διάβλο επικοινωνίας ο οποίος σας λέει αυτό. Σηκώνουμε το τηλέφωνο και ζητάμε μια διευκρίνηση και από κάπου αλλού να το διασταυρώσουμε, να πούμε, να δούμε μια άλλη ρωτήστε, άποψη. Ρωτήστε δίπλα σας, αν απαντάτε τις περισσότερες φορές και αν και αν. Λέω πώς πρέπει να γίνει. Έχετε και εσείς τις αδυναμίες σας και πάτε εκεί στις λακκούβες, εκεί που σας πνίγουν, εκεί πάτε να ζωθείτε πάλι. Εγώ δεν φταίω.